Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εμείς οι συντελεστές αυτής της εκπομπής σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, είναι η πρώτη εκπομπή για το νέο έτος, οπότε σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου για να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας, μαζί με δύο διακεκριμένους φίλους επιστήμονες, συνεργάτες αυτής της εκπομπής, για να ακούσουμε τις απόψεις τους και να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Μπορείτε λοιπόν να μας παίρνετε τηλέφωνο για μια ώρα περίπου για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα που θα συζητήσουμε στη ζωντανή αυτή εκπομπή? Είναι η δύναμη της αισιοδοξίας. Μιλάμε για ένα νέο έτος, είμαστε στην αρχή, αλλά θα μιλήσουμε για θάρρος, θα μιλήσουμε για ελπίδα, θα μιλήσουμε για αισιοδοξία. Παρόλο τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε σαν χώρα, εμείς θα μιλήσουμε για την αισιοδοξία μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την Καινή Διαθήκη και μέσα από τους φιλοσόφους. Και πριν περάσω στον κύριο Βασίλειο Ατζακλή και στον κύριο Ιωάννη Σκέλα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας, που είναι ο διαγωνισμός αυτός για ένα από τα 5 βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει. Μπορείτε λοιπόν να παίρνετε δωρεάν στα τηλέφωνα που βλέπετε, δηλαδή στο 210-3489-166 και στο 210-3489-104, για να δηλώνετε συμμετοχή και στο τέλος της σημερινής εκπομπής να κάνουμε μια κλήρωση και ένας τυχερός θα κερδίσει το ένα από τα 5 βιβλία μου. Το βιβλίο που θα διαγωνιστεί σήμερα είναι το βιβλίο αυτό, είναι «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Είναι ένα από τα 5 βιβλία που εγώ έχω γράψει. Είναι ένα βιβλίο φιλοσοφικό, θεολογικό, διαχρονικό, που μιλάω για τους φιλοσόφους και τους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας. Έχω γράψει 5 βιβλία. Όλες οι πληροφορίες δίδονται στο τηλεφωνικό κέντρο και τα βιβλία υπάρχουν σε Όλνος 114 και στην Πανεπιστημίου 57. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά, και με την ευχή του Θεού να πάμε μπροστά και σαν ατομικά ο καθένας, αλλά και σαν έθνος, γιατί το οφείλουμε αυτό το πράγμα στο έθνος το δικό μας, που είναι το παλιότερο σχεδόν και έχει βγάλει τόσες μεγάλες φυσιογνωμίες, μορφές των γραμμάτων, των τεχνών κλπ. Και αυτή η αισιοδοξία που λέτε, κύριε Φουντουλάκη, πρέπει να διακατέχει κάθε ανθρώπινη ψυχή, αλλά περισσότερο την ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας, για να πούμε στο θέμα μας. Βεβαίως. Μετά τις ευχές προς όλους και στους εορτάζοντες μεθαύριο. Και χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ. Για όλους τους βασίλες, τις βασιλικές, για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η μόνη γιορτή που αντευχόμαστε κι εμείς στους άλλους χρόνια πολλά, διότι γιορτάζουν όλοι την πρώτη του μηνός, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και έχουμε και πολλές άλλες εορτές τώρα του Αγίου Ιωάννου. Σωστά. Πολλές. Σωστά. Αυτή την περίοδο. Λοιπόν, η αισιοδοξία λοιπόν είναι κύριε Φουντουλάκη και κύριε Σκέλα, είναι μια στάση ζωής. Και αγαπητοί φίλοι, αυτή η στάση ζωής λοιπόν πρέπει να τηρηθεί απαρασάλευτα σε όλες τις δυσκολίες, διότι εκεί, όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος, φαίνεται η ψυχική του δύναμη, ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα θάρρος και μια αισιοδοξία, μπορεί να πετύχει τους στόχους του πολύ καλύτερα από ότι ο άλλος, ο οποίος δειλιά. Σκεφτείτε τον οποίος βιογράφητο από το μυαλό του, μα ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του, μπορούσε να σκοτωθεί. Θεωρούσε τον εαυτό του άτρωτο, αθάνατο. Έπεφτε μέσα στη φωτιά και δεν πάθαινε τίποτα. Και αυτό το όφιλε οπωσδήποτε στην αισιοδοξία που έβλεπε τα πράγματα. Στο σχέδιο που είχε καταστρώσει για να κατακτήσει τον κόσμο και να περάσει τον ελληνικό λόγο, την ελληνική ψυχή που από τότε υπάρχει και έχει υιωθεί από το Θεό στους Έλληνες, να την περάσει σε όλη την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό, με αυτή την προοπτική και με αυτή τη δύναμη, μπόρεσε και έκανε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με θετικό μάτι και θετικό τρόπο. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Από αυτή τη στάση της ζωής λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς πόση αγάπη έχει ένας άνθρωπος για τη ζωή. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη για τη ζωή δεν πέφτει στα ναρκωτικά. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν παρεκκλίνει του σκοπού του. Έχει ένα ζωντανό σκοπό τον οποίο τον ακολουθεί. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια εσωτερική δύναμη και θα λέγαμε
κλείνοντας για να μην πρωτολογήσω πάρα πολύ, αυτή η εσωτερική δύναμη είναι ένας πυρήνας δυναμικότητος, ο οποίος τροφοδοτείται από τη Θεία Δύναμη, εφόσον και ο άνθρωπος ζητάει την επέμβαση της Θείας Δυνάμεως, και θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα πυρηνικό αντίστοιχο, κύριε Σκέλα, ένα κομμάτι ουρανίου μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Μπαίνετε τώρα στα χωράφια του, ναι, κύριε Σκέλα. Ένα κομμάτι ουρανίου μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, το οποίο εκπέμπει προς όλες τις καθηθήσεις και συνεχώς. Είδατε, το ουράνιο έχει διά του δύναμη, την οποία έχει στους πυρήνες του μέσα και την εκπέμπει. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτή την ψυχική πυρηνική δύναμη πρέπει να έχει και ο άνθρωπος ο αισιόδοξος, ο άνθρωπος του μέλλοντος, ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα πράγματα θετικά. Να ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις του κυρίου Σκέλα. Κύριε Σκέλα, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο. Και οπωσδήποτε αισιοδοξία πρέπει να έχουμε. Και έχουμε. Δεν μπορεί να μην έχουμε. Είμαστε Έλληνες. Η ελληνική ιστορία γεμίζει, είναι γεμάτη από αισιοδοξία. Πιάνοντας από τον Πλάτωνα και προχωρώντας. Έτσι. Μετά από την αρχαία ελληνική ιστορία έχουμε τη χριστιανική ιστορία. Ο χριστιανός είναι αισιόδοξος. Ο χριστιανισμός είναι αισιοδοξία. Ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε την αισιοδοξία, μας έμαθε, μας δίδαξε την καινούργια αισιοδοξία, μας έμαθε να είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι σε οτιδήποτε γίνεται. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι στη χειρότερη στιγμή η αισιοδοξία είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας αλλάξει και η αισιοδοξία είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας δώσει το καλύτερο στη ζωή μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε την αισιοδοξία, εκείνο το οποίο πρέπει να κοιτάμε και να προσπαθούμε να δώσουμε και να περάσουμε προς τον άλλον, την αισιοδοξία και τη θέση. Κάθε πρέπει να είμαστε. Δεν γίνεται. Τελικά, να βλέπουμε από το θετικό να προχωράμε καλύτερα στη ζωή μας. Διότι, κακά τα ψέματα, χωρίς την αισιοδοξία, τίποτα δεν αξίζει ζωή. Δεν αξίζει να έχουμε την απεσιοδοξία μέσα μας. Δεν αξίζουμε. Δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Δεν είμαστε ποτέ. Και ούτε τώρα πρόκειται να γίνουμε. Πόσο μάλλον τώρα. Περισσότερο πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Διότι έχει ανάγκη η Ελλάδα από αισιόδοξους ανθρώπους. Έχει ανάγκη η Ελλάδα και ο Έλληνας από έναν άλλον Έλληνα, ο οποίος με αισιοδοξία αντικρίζει το μέλλον. Με αισιοδοξία προχωράει μπροστά και με αισιοδοξία μιλάει στους νέους, οι οποίοι είναι το αύριο. Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Σκέλα. Απλά να υπενθυμίσω και πριν περάσω τον κύριο Ατζακλή, τον κύριο Σκέλα. Ο κύριος Σκέλας είναι ακτινοφυσικός. Έχουμε μαζί κάνει κάποιες κοινές παρουσιάσεις για τα βιβλία μου σε διάφορους χώρους. Έχουμε μια ωραία και επικοδομητική συνεργασία. Διότι και εσείς, κύριε Σκέλα, και εσείς, κύριε Ατζακλή, συνεργαζόμαστε διότι η σύμπραξη των πνευματικών ανθρώπων θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι το φάρμακο απέναντι στα προβλήματα της εποχής μας. Και έτσι είναι. Άνθρωποι όπως ο κύριος Σκέλας και ο κύριος Αντζακλής που έχουν ανησυχίες, προβληματισμούς, ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί για να βάλουμε και ένα λιθαράκι και να ανοικοδομήσουμε τις πνευματικές αξίες του τόπου μας, διότι πιστεύω ότι συμφωνούμε και οι τρεις ότι ναι, μεν υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά υπάρχει και πνευματική κρίση, υπάρχει κρίση ηθικών αξιών, όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε η πνευματική κρίση, δεν θα φτάσαμε στην οικονομική. Έτσι είναι, έτσι. Η πνευματική, το πνεύμα. Άμα αρχίζει και χωλαίνει, άμα αρχίζει και αθυνατεί, άμα θέλει και ασθενεί, ασθενούν όλα τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό ακριβώς αυτό, κύριε Τζακλή. Ο κύριος Σκέλας, όταν ο άνθρωπος χάσει την πνευματική του διάσταση, το πνευματικό του περιεχόμενο, γίνεται ατομιστής και ειδικά σε υλικά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε τώρα σε όλα τα κανάλια, περίπου σε όλα, ελπίζω όχι σε αυτό, γιατί πήγεται μια προσπάθεια εδώ, το καταλαβαίνουν πολλοί εκείνοι που παρακολουθούν το κουντρακανάλι. Τα άλλα κανάλια μιλάνε μόνο με οικονομικούς όρους και είναι κάτι το πολύ βαρετό και έχει καταντήσει απ' εχθές. Να μιλάμε συνέχεια για τα εισιτήρια που παίρνουν κλπ. Όλα θα πάρουν πάνω τους. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα να δίνουμε και μια ευκαιρία στον εαυτό μας να παίρνει μια ανάσα. Ευαγγέλιο, ευαγγέλιο καλύτερα, αλλά και το ευ μπροστά το ελληνικό δημιουργεί το θα πούμε στην Ευαγγελίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην έρημο. Στην έρημο. Να πούμε και κάτι αισιόδοξο τώρα. Ναι, πείτε μας. Είναι, ας πούμε, μέσα από όλη αυτή την απεσιοδοξία που υπάρχει στον αέρα.
Ναι. Και αυτή την, όχι τόσο καλή, αν πω τελείως άσχημη κατάσταση στην οποία ζούμε. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουμε αρχίσει και κοιτάμε ο ένας να έχει φίλο κάποιον άλλον. Να αρχίσει να αποκτάει πάλι τις φιλίες. Να αρχίσει η οικογένεια πάλι να είναι μαζί. Να μαζεύεται πάλι από το κοινό τραπέζι, όποτε μπορεί, όσο μπορεί. Αρχίζουν και ξαναερχόμαστε πάλι κοντά ο ένας στον άλλον. Και ας πάρουμε αυτό το σαν αισιόδοξο μήνυμα από την απεσιόδοξη πλευρά την οποία περνάμε και να ξέρουμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Κάτι θα γίνει, θα πάει μπροστά. Να μην το ξεχνάμε ποτέ. Έχει περάσει τόσο δυσκολότερα η Ελλάδα. Όλα αυτά, κύριε Τζακλή, να ακούσουμε τις πρώτες τηλεφωνικές γραμμές για σήμερα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Μας ακούτε? Μάλιστα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας ενημερώσετε γύρω από την κάρτα του πολίτη. Δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν βγαίνει κανείς να μας ενημερώσει. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος πάρα πολύ. Η Εκκλησία σιωπά. Σας παρακαλώ, πείτε μας δύο λόγια γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει ο δυσόνυμος αριθμός. Πρέπει να την πάρουμε, ή όχι? Ακούστε. Δεν θα την πάρουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά θα σας πω και γιατί και πώς κλπ. Μόνο επειδή αυτές οι δύο εκπομπές συμπίπτουν στις μεγάλες εορτές, στη χαρμόσυνη εορτή των Χριστουγέννων στην Πρωτοχρονιά, είπαμε να το αφήσουμε τον κύριο Φουντουλάκη. Ναι, θυμάστε, κύριε. Σε μια ειδική εκπομπή, γιατί σε μια άλλη δεν μπορεί εκπομπή, να γίνει στην επόμενη εκπομπή, για την κάρτα, θα μιλήσουμε περισσότερο για την κάρτα του πολίτη. Πάντως, να σας πω τώρα έτσι που το. Κύριε Τσακλή, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μπορείτε, πείτε την άποψή σας σαφώς για το χρόνο. Απλά ενημερώσω ότι έχετε και στο διαδικτυακό χώρο για όποιον ενδιαφέρεται. Εσείς έχετε δημιουργήσει. Αγκαλιά της Παναγίας. Μπορεί να ενημερωθεί για τις απόψεις σας και τις απόψεις που καταθέτετε και στην εκπομπή. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Στις 6 Φεβρουαρίου, σημειώστε το 6 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, ο πατήρ Σαράντη Σαράντος, Κυριακή πέφτει η μέρα, έτσι. Θα μιλήσει για την κάρτα του πολίτη έξω στον άγνωστο στρατιώτη. Έτσι, θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Να έρθετε εκεί πέρα να πάρετε ενημέρωση. 6 Φεβρουαρίου. 6 Φεβρουαρίου. Στις 12 το μεσημέρι. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Το λέω σε εσάς και το ακούνε και οι άλλοι βέβαια, έτσι. 6 Φεβρουαρίου την Κυριακή. Και στην επόμενη εκπομπή να μας παρακολουθήσετε, θα μιλήσουμε για την κάρτα του πολίτη. Ωραία. Γιατί τελικά είναι αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θα το πούμε. Οι αλυσίδες. Δεν πρέπει να την πάρουμε. Δηλαδή. Όχι. Δεν θα την πάρουμε. Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Δεν θα έρθει κιόλας. Ότι μιλάγανε για το φακέλωμα το οποίο υπήρχε παλιά. Και δεν μιλάνε καθόλου για αυτό το οποίο είναι χειρότερο φακέλωμα από τα άλλα. Από όλα. Αυτό. Εδώ πέρα δεν ξεπλένεσαι με τίποτα. Ούτε μπορεί να το κάψει. Δεν καίγεται. Γιατί παντού υπάρχει backup. Υπάρχει ανησυχία, αλλά είπαμε, έχουμε αισιοδοξία, έτσι. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να προχωρήσουμε τη ζήτηση μέχρι να ακούσουμε και κάποιους άλλους φίλους. Ναι, να προχωρήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Τζακλή. Έχουμε μια ακόμα γραμμή. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, χρόνια πολλά. Να είστε καλά και καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, σας ακούμε, πείτε μας. Ναι, τι είναι οι δονατιστές? Πείτε μας πάλι, γιατί. Ναι, με ακούτε? Ναι, πείτε μας πάλι, συγγνώμη. Ανοίξουμε ναι. κυκλοπαίδια. Ναι, με ακούτε. Ναι, πείτε μας. Ναι, τι είναι ο δονατισμός? Mm-hmm. Ναι, και τις άλλες για να προχωράει και η κομπή. Ναι, ποια γνώμη σας για το Λούθυρο? Ναι. Και μια ιατρική. Εάν η ανίατη ασθένεια είναι εντυγενές η ανίατη. Μάλιστα. Θα σας απαντήσουμε. Θα σας απαντήσω λίγο ενηγματικά. Πρέπει να έχουμε μεγάλη παρατηρητικότητα, αλλά και να μην συχαινόμαστε όταν είμαστε γιατροί, υποκαθηγητής ανατομικής στο ανατομείο. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο την ατμόσφαιρα, στο πούμε αυτό. Τους λέει λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ θα πάω κοντά στο πτώμα και με το δάχτυλό μου θα κάνω έτσι και θα κλείψω το δάχτυλό μου. Να παρατηρήσετε τα πάντα. Κάνει λοιπόν ο καθηγητής έτσι, πάει κοντά στο πτώμα, κάνει μια έτσι με το δάχτυλό του και το γλύφει. Ένας φοιτητής πετάγεται και λέει, κύριε καθηγητά, το κάνω κι εγώ αυτό. Λέει, για να δούμε. Κατεβαίνει κάτω ο φοιτητής, κάνει έτσι με το δάχτυλό του και το γλύφει κι αυτός. Του λέει ο καθηγητής, κοίταξε να δεις, εσύ δεν συχαίνεσαι το πτώμα, σίγουρα σε παραδέχομαι. Αλλά δεν έχεις καλή παρατηρητικότητα. Λέει, γιατί κύριε καθηγητά? Διότι αγόρι μου, του λέει, εγώ με αυτό το δάχτυλο έκανα το πτώμα και τούτο έγκλειψα. Άλλαξε δάχτυλο δηλαδή. Ναι. Αυτό τώρα δεν γελάσατε και πολύ, αλλά αργότερα. Λοιπόν, αυτό το είπε ο καθηγητής ανατομικής. Η παρατηρητικότητα, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλο και σπουδαίο πράγμα στον άνθρωπο. Αλλά
θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σοφία, έτσι, μια σοφία. Το λέω αυτό στον αγαπητό φίλο, του έδωσε το αστείο αυτό έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, αλλά από την άλλη μεριά να ξέρει ότι πάσα γνώση δεν οικοδομεί. Το να ανοίξουμε μια εγκυκλοπαίδεια και να δούμε τι είναι οι δονικιστές. Πώς τους είπε? Ναι, ακούσατε? Δονικιστές. Ναι, ναι. Που είναι μια, νομίζω, αίρεση της, του Πάπα είναι αυτή. Κάτι με το δοκούν και λοιπά έχει να κάνει και λοιπά. Ή για το Λούθυρο ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε να διαβάσετε τέτοια πράγματα, μπορείτε να πάρετε όλες τις οικουμενικές συνόδους και να τα δείτε όλα εκεί. Με υπάρχει δείτε... βιβλίο, βιβλίο της Επισκοπής Εθνών, το οποίο μιλάει για όλα, ναι, για όλα τα... 450 αιρέσεις έχει. Βέβαια, 400, λοιπόν, μπορεί να βάλει ή μέσα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Μπορεί, ναι, ο καθής να δει μέσα οποιαδήποτε αίρεση. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα να μάθουμε για τις αιρέσεις. Ας κοιτάξουμε να μάθουμε για το χριστιανό. Σωστό, και αυτό τα λέγαμε και ο κύριος Σκενάκης. Όχι, καλό είναι να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε για το χριστιανό. Καλό είναι να ξέρουμε για τις αιρέσεις. Πολύ καλό είναι. Ναι. Αλλά ας κοιτάξουμε πρώτα να ξέρουμε το τι λέει ο χριστιανισμός. Αλλά σωστά, πολύ χρήσιμα. Φτάνει ο άλλος και λέει ο χριστιανισμός και ο Χριστός είπε πίστευε και μία ερεύνα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Και όμως το λένε. Το λένε λοιπόν. Ας κοιτάξουμε. Πρώτα να κοιτάξουμε να μάθουμε λιγάκι τον χριστιανισμό, ο οποίος είναι όλο το χρυσάκι του κόσμου. Το είπα αυτό. Για τον εξής απλούστατο λόγο, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που πάνε στο διαδίκτυο και χάνονται μέσα σε λεπτομέρειες. Λέει το Α του Κεντάβρου πιθανόν να έχει μια ζώνη που να μοιάζει με, με τη ζώνη που είναι η Γη, να έχει τις ίδιες συνθήκες. Ναι, ναι, μην χανόμαστε σε λεπτομέρειες. Να μην χανόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Εδώ τώρα το θέμα είναι να μπορέσουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Και πώς θα σώσουμε την ψυχή μας? Θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, θα κυκλοφορούν τα νοήματα του Ευαγγελίου μέσα μας. Και συνεχώς το Άγιο Πνεύμα θα μας φωτίζει προς το σωστό δρόμο. Ωραία. Γιατί υπάρχει μια γνώση η οποία είναι παραπλανητική γνώση. Σωστό. Θα το προσέξουμε αυτό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να πούμε και τις αλήθειες και να ερευνούμε σωστά. Ναι, καλησπέρα σας, ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Επίσης. Η αισιοδοξία είναι μια αρετή η οποία συμπαρασύρει και άλλες αρετές, όπως είναι το θάρρος, η ελπίδα. Και ο άνθρωπος γνωρίζουμε ότι αγαπά το Θεό και είναι μια στάση ζωής και χαρακτήρα θάρρους αισιοδοξίας, και όταν το πνεύμα χωλαίνει όλα είναι σκοτεινά. Όταν όμως έχεις αισιοδοξία αποκτείς υπομονή, αγάπη, και όχι μόνο πρέπει να αγαπάς με την καρδιά σου αυτούς που σε ενόχλησαν, αλλά και να λες σε αυτούς λόγια πραγότητος και αγάπης, αλλά και αν μπορείς να τους υπηρετείς ακόμα. Η αισιοδοξία συμπαρασύρει και την ελεημοσύνη. Μπορεί όλα μας τα αμαρτήματα να αφανίσει και να μας εξαρπάσει από τη φωτιά της γέννης. Ας σκουπίσουμε τη λέρα της ψυχής με την αυθονία της ελεημοσύνης και ας σβήσουμε με αυτήν τη φωτιά των αμαρτημάτων μας. Ο Κύριος είπε ότι το όνομά σου είναι αγάπη. Κύριε, το όνομά σου είναι αγάπη. Μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου. Το όνομά σου είναι δύναμη. Ενίσχυσέ με για να μην πέφτω στο κακό. Το όνομά σου είναι ειρήνη. Πράγμα την ταραγμένη καλά, γίνεται κατανοητός. Το όνομά μου είναι έλεος. Μην πάψεις να με συγχωρείς. Ωραία λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Σας ευχόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη και άλλη να μην συνδεθεί. Ναι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να απαντήσω βοηθώντας την κυρία που ρώτησε, κύριε Φουντουλάκη, για σχετικά με την κάρτα του πολίτη. Πού θα μπορούσε να βρει πηγές. Αν με ακούει, να της προτείνω την πολύ καλή ιστοσελίδα Αναβάσεις. Είναι μία ιστοσελίδα που εκδίδει και έντυπο υπό την αιγίδα του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νιγαίας. Εκεί θα βρει πληθώρα θεμάτων και συνεντεύξεων γύρω από την κάρτα του πολίτη και άλλων παρεμφερών θεμάτων. Θα βρει μικρά βίντεο, δηλαδή ηλεκτρονικής μορφής ενημερωτικά. Είστε θέματα. Σαφής. Και επίσης, συνεντεύξεις του πατέρα 40-40. Να είστε καλά. Επαναλαμβάνω, Αναβάσεις. Ωραία. Αναβάσεις. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε. Και για μας χρήσιμο αυτό. Και βέβαιως και χρειάζεται, διότι πρέπει να ξέρουμε πέντε πράγματα που να μπορέσουμε να πούμε, διότι κατά ψέματα έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος για την κάρτα του πολίτου. Χωρίς, ενώ λέμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί πήγαν την κάνουν και στην Αγγλία και είπαν όχι. Στην Αγγλία και εδώ να πέρα, εδώ πέρα. Και τώρα και εδώ. Η
Αυτό είναι. Πλήρες. Αλλά όταν λέμε ηλεκτρονικό φακέλαμα, εδώ είναι πλήρες. Από τη στιγμή που γεννήθηκες μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνεις. Πλήρες ηλεκτρονικό φακέλαμα, το οποίο συνέχεια ανανεώνεται και συνέχεια βελτιώνεται. Λοιπόν, δεν μιλάμε. Από την άλλη μεριά, να πω και κάτι άλλο. Τελείως απλό. Δεν θα γίνει. Εάν γίνει, εντάξει, τότε χαλάλι μας. Καλά, μας κάνουμε και μας το κάνουμε. Να μην γίνει, όπως δεν έγινε, το έχουν από το 90, όχι, από το 85 έχει αρχίσει αυτή η ιστορία, επί Νέας Δημοκρατίας τότε, με το νόμο 85 του Κουτσόγιουργα, νομίζω. Όχι, ναι, δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη. Πασόκ, επί νόμο Κουτσόγιουργα. 1986, 6 έκτου 86, τρία εξάρια. Το θυμάμαι, είχε γίνει τώρα. Θα τα σχολιάσουμε επόμενες και άλλες εκπομπές, θα πούμε σιγά σιγά. Κύριε Τσακλή, να μιλήσουμε λίγο ακόμα για την αισιοδοξία. Και πριν προχωρήσουμε, απλά να υπενθυμίσουμε ότι το εκπομπή σήμερα είναι ζωντανή και βλέπετε το θέμα της αισιοδοξίας. Αναλύουμε μαζί τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή και τον κύριο Ιωάννη Σκέλα. Και επίσης, πριν δώσουμε στο λόγο στον κύριο Ατζακλή και προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι κάνουμε ένα διαγωνισμό, ότι ένα από τα πέντε βιβλία κληρώνουμε σήμερα. Έχω γράψει πέντε βιβλία. Ένα από τα πέντε βιβλία είναι «Η ουσία και αθανασία της ψυχής και τους αρχαίους φιλοσόφους». Είναι το βιβλίο που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, το οποίο βιβλίο υπάρχει σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών και για έναν τυχερό από την προηγούμενη φορά και σήμερα θα κερδίσει το βιβλίο αυτό που έχει την έννοια της σχέσεως σώματος και ψυχής. Σόλων 114 και Πανεπιστημίου 57 είναι υπάρχουν τα βιβλία μου. Κύριε Τζακλή, έχετε δημιουργήσει κι εσείς κάποια DVD, να μας πείτε δύο λόγια που μπορεί κάποιος να τα βρει. Ναι, DVD. Ζωοδόχο P44. Έχουμε δημιουργήσει κάποια DVD με το Ευαγγέλιο και με άλλα πολλά πράγματα. Τώρα, θα έλεγα ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, η αρχή μάλλον ενός αισιόδοξου ανθρώπου, είναι στο να στηρίζεται και στη θεϊκή δύναμη, όχι μόνο στη δική μας δύναμη. Η δική μας δύναμη είναι πάρα πολύ μικρή, δίχως τη θεϊκή δύναμη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε «εγώ θα το κάνω αυτό», «εγώ θα πάω εκεί». Δεν λένε «αν θέλει ο Θεός θα το κάνω αυτό», δεν λένε «αν θέλει ο Θεός θα πάω εκεί», αλλά λένε «οπωσδήποτε θα πάω». Ή με τη βοήθεια του Θεού. Ακούω και σε μερικές εκπομπές που λένε «και του χρόνου θα είμαστε εδώ». Πώς προεξοφλείτε, αγαπητέ, ότι του χρόνου θα είμαστε εδώ και δεν θα είμαστε κάπου αλλού. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο της αισιοδοξίας που είναι πολύ βασικό για μένα, σκεπτόμενος ελευθέρως τώρα, δίχως... Ναι, πείτε μας. Είναι το εξής, ότι κάθε τι που μας συμβαίνει, ακόμα και το ελάχιστο περιστατικό, πρέπει να το δουλεύουμε μέσα μας σαν μια ευκαιρία ανόδου, σαν μια ευκαιρία επιτεύξεως ενός σκοπού. Διότι, όπως ξέρετε, ο Θεός διαπαιδαγωγεί αυτούς που αγαπάει. Δεν τους αφήνει στο σκοτάδι, στην αμέλεια, στην ακιδεία, στην τεμπελιά, στην ηλιθιότητα, να γίνονται έρμεα του κάθε ενός ο οποίος λέει το δικό του, είτε αστρολογικό, είτε φυσιολογικό, είτε μελλοντολογικό, αλλά κάθεται και εξετάζει τα πράγματα με σοφία. Λοιπόν, ένα μέρος λοιπόν της σοφίας αυτής του ανθρώπου είναι να θεωρεί κάτι που του συμβαίνει σαν πρόκληση για κάτι καλύτερο. Εάν αυτό που του συμβαίνει το θεωρεί κακοτυχία, δεν έχει καταλάβει ότι πίσω από μια κακοτυχία κρύεται κάτι καλό. Πόσες φορές εμείς δεν έχουμε πει στη ζωή μας, αμάν έπαθα εκείνο κλπ. Και μετά το διηγούμεθα αυτό το περιστατικό μετά από ένα χρόνο δύο και λέμε, καλά έγινε που έγινε έτσι, γιατί έγινε κάτι άλλο πολύ καλύτερο. Ναι, βάζετε μέσα το θεϊκό σχέδιο. Να ακούσουμε έτσι μια γραμμή και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σκέλα. Ναι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Παρομοίως αντέχομαι, να είστε καλά. Ακούτε? Ναι, βεβαίως, πείτε μας. Θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Τσακλή και στον άλλο κύριο, ότι εκ μέρους των Ελλήνων, των Ελλήνων υπάρχει αποστασία από τον Θεό, μεγάλη αποστασία, δεν υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρξει μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, προσευχή, ο Θεός θα διαλύσει όλους τους εκτός της Ελλάδος. Αυτό πιστεύω, αυτό καταθέτω. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή πολύ. Επίσης, χρόνια καλή χρονιά. Εγώ δεν θα μου άρεσε αυτό. Στην Ινεβή. Πείτε ένα λόγο για να περάσουμε στο διάλειμμα. Γιατί ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν μου αρέσει ότι ο Θεός το επιτρέπει. Ο Θεός δεν ήταν ποτέ τιμωρός. Το ότι εμείς απομακρυνόμεθα από το Θεό και απομακρυνόμενοι από το Θεό δεν έχουμε την κάλυψη, έχει διαφορά από ότι ο Θεός το επιτρέπει. Ναι. Εμείς απομακρυνόμεθα από το Θεό. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Και όταν απομακρύνεσαι, τότε εσύ
αφήνεις και εκείνη το ότι θέλεις. Κοιτάξτε. Δεν αφήνει ο Θεός. Ο Θεός ποτέ, εγώ τον έχω δει στην ιστορία την χριστιανική, όχι, να είναι τιμωρός. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σκέλα. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη. Να περάσουμε στο διάλειμμα. Θα τιμωρήσω τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Στην Παλαιά. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα Θεός είναι, δεν είναι δύο. Ναι. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός. Με το συνδύσουμε λίγο. Ναι. Μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε για στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και εκείνη είναι το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και πάλι μαζί. Και πάλι σας ευχόμαστε για όσους άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις τους, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και πριν περάσουμε στους δύο διακεκριμένους επιστήμονες που έχουμε κοντά μας στη σημερινή εκπομπή, απλά σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό που τρέχει από τις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ένα από τα πέντε βιβλία που εγώ έχω γράψει. Έχω γράψει πέντε βιβλία. Ένα από τα πέντε αυτά βιβλία είναι «Η ουσία και αθανασία της ψυχής». Ένα βιβλίο διαχρονικό που παντρεύει τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε, την ψυχή, το σώμα μας και τι συμβαίνει μετά το θάνατό μας. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτό το βιβλίο και ένας τυχερός στο τέλος αυτής της ώρας θα κερδίσει το βιβλίο αυτό. Και θα ήθελα στο σημείο όμως αυτό να υπενθυμίσω. Αυτό είναι αισιοδοξία. Θέλω, μιλήστε μας λίγο, ναι. Το βιβλίο αυτό το έχουμε παρουσιάσει μαζί. Γιατί το έχουμε παρουσιάσει και έχει μεγάλη αισιοδοξία μέσα από το βιβλίο που το διαβάζεις, διότι βλέπεις το πώς είναι η ψυχή και πώς το τι γίνεται. Να περάσουμε να τις αποδεσμεύσουμε και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ως αρχή θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον μοναδικό Μητροπολίτη Αρκαδίας για τη στάση του, η οποία έπρεπε να κάνει πρώτος ο Αρχιεπίσκοπος. Ετοιμάζει επιστολή να στείλει την κάτα του πολίτη, ο ελληνικός λαός δεν θα τη δεχτεί, ό,τι και να κάνουνε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας πήρα τηλέφωνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Προχωράμε στις επόμενες γραμμές. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλή χρονιά. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς. Καλή χρονιά, σας ευχόμαστε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σωτήρης από το Περιστέρι. Είστε καλά, καλή χρονιά. Ναι, καλή χρονιά. Θα ήθελα να πείτε δύο λόγια αισιόδοξα για τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού που αναφέρει ο Λουκάς στο 17 κεφάλαιο και ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή Θεσσαλονικής πρώτη. Δέλτα κεφάλαιο. Ωραία. Υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Την γνωρίζουμε την επιστολή, θα μιλήσουμε ευθύ. Ναι, να πείτε δύο λόγια, γιατί θα προηγηθεί το Αντιχρίστου η Δευτέρα Έλευση του Χριστού. Α, εδώ κολλάμε. Εδώ υπάρχει, εδώ ναι. Εδώ είναι. Καλά. Κάπου... Εντάξει, θα απαντήσουμε. Ναι, σε ένα λεπτά και να ακούσουμε δύο γραμμές. Θέλετε αν έχετε κοινή διαθήκη μπροστά σας. Βεβαίως. Ναι. Και... Μας ακούτε? Όχι, όχι. Προφανώ και προκόνησο. Να είστε καλά. Έχετε καινούργια μας τηλεόραση ή παλιά, μήπως είναι η παλιά τηλεόραση. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, υπάρχει. Καλησπέρα σας. Ωραία. Μέχρι να συνδεθούν και οι υπόλοιποι συναμές, να πείτε μας να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό του τηλεθεατού. Α, ναι. Για την έλευση του Θεανθρώπου του Χριστού. Μάλιστα. Έχει γίνει μία μικρή παρανόηση στο θέμα της ευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Θα δοθεί θεϊκή δικαιοσύνη. Αυτό το λέγανε και οι αρχαίοι που δεν ήταν χριστιανοί. Λέγανε ότι ο Θεός κάποτε θα αποδώσει τη δικαιοσύνη που δεν υπάρχει εδώ. Ναι. Ένα το κρατούμενο, το αφήνουμε εκεί. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού δεν συνδέεται απόλυτα με τον Αντίχριστο. Ο Χριστός έρχεται μετά από οτιδήποτε θα έχει γίνει στη γη. Μετά τον Αρμαγεδόνα, μετά τη συντέλεια, ο Χριστός έρχεται ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος παραδίδεται. Που ο κόσμος φτάνει στην ώρα μηδέν. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Διότι αν ο Χριστός ερχόταν πρώτου Αντιχρίστου,
θα ήταν αναγκασμένος να έρθει και μετά τον Αντίχριστο, οπότε θα είχαμε τρεις παρουσίες. Την πρώτη στην Παλαιστίνη ώστε άνθρωπος, τη δεύτερη για να έρθει για να πορεμήσει τον Αντίχριστο, όπως λένε μερικοί, και την τρίτη για να κλείσει την ανθρωπότητα. Άρα λοιπόν η δεύτερη παρουσία είναι η στιγμή της κρίσεως. Είναι το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου και του στο μας λέει. Μέσα του Χριστού μπήκαν οι Ρωμαίοι μέσα στην Ιερουσαλήμ και την κατέσκαψαν. Δεν έμεινε τίποτα. Έγινε χωράφι όλη η Ιερουσαλήμ. Μα εξάλλου είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η έλευση του θεατρόπου του Χριστού. Μα η δευτέρα παρουσία είναι αισιόδοξο μήνυμα. Βέβαια. Η δευτέρα παρουσία είναι αισιόδοξο μήνυμα. Η δευτέρα παρουσία είναι εκείνη η οποία μας λέει ότι θα έρθει ο Θεάνθρωπος πάλι. Βέβαια. Κρίνε ζώντας και νεκρούς και να πάλι σε κάτι άλλο. Ούτε της βασιλείας. Μας δίνει και ένα μήνυμα. Κοιτάξτε, προσπαθήστε, γίνετε. Ένα αίτημα της παγκόσμιας ψυχής. Χρόνια. Να αποδοθεί η τέλεια δικαιοσύνη. Όχι εδώ να κάνουν να θησαυρίζουν οι μεγιστάνες και να κάνουν τους ανθρώπους φτωχούς. Με ποιο δικαίωμα αυτοί που έχουν τα λεφτά λένε τους άλλους φτωχούς? Γεννήθηκε κανένας φτωχός? Όλοι οι άνθρωποι ίσοι δεν είμαστε? Βέβαια. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ. Ο Χριστός λέει μακάρι. Ναι. Οι διψώντες και πεινώντες τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η μακάρι άνθρωποι. Εδώ είναι. Εκείνοι που αδικούν να τρέμουν. Ένα ρητό της Ελλάδος που λέει τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και εκείνο που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί όταν φύγουμε όλοι το ίδιο είμαστε. Και αν κοιτάξουμε και σκεφτόμαστε λιγάκι το πώς θα φύγουμε, θα παρακαλάμε να φύγουμε σαν πουλάκια και να μην χτυπιόμαστε κάτω για να μπορέσουμε να φύγουμε. Ναι. Ξέρει ο καθένας αυτό το οποίο συζητάμε. Να ακούσουμε μια ακόμα γραμμή. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή. Ναι, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι, ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά, σας ακούμε. Θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Και χαίρομαι που βλέπω και τον κύριο Ατζακλή. Ευχαριστούμε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εφόσον τώρα ακόμα δεν είναι η εποχή του Αντιχρίστου, ναι, γιατί προωθούν τις κάρτες για να μας χαράξουν? Γιατί αυτή η κάρτα την οποία θα κυκλοφορήσουν λέγεται ψήφος εντριβής. Είναι δηλαδή σαν να είναι ο προθάλαμος του χαράγματος στο χέρι. Και βασικά εκεί αποβλέπουν αυτοί για να μας περάσουν αυτό το πρώτο μήνυμα, να συνηθίσουμε την κατάσταση και μετά να περάσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σχέδιο είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο. Οι οποίοι έχουν το διακαή πόθο να κάνουν μία κυβέρνηση και για αυτή, χάρη αυτής της μίας κυβερνήσεως πρέπει να ομογενοποιήσουν όλο τον κόσμο. Αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, globalization που το λένε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, είναι τα σχέδια του Κίσιγκερ και των Ροκφέλερ και αυτών όλων των επικυριάρχων. Αυτοί είναι μέσω του διαβόλου έχουν καθιερωθεί ότι είναι κυρίαρχοι της ανθρωπότητας, όχι μέσω του Θεού. Βεβαίως. Έτσι, πώς το λέμε, ελευθέρω δικαίω και προσωπικά έτσι θέλω να κυβερνήσω τον κόσμο, το έτσι θέλω. Αν δεν είναι έτσι, γιατί ο κυβερνήτης είναι πάνω. Έτσι. Έχουν σκοπό να απολυτοποιήσουν τις ιδεολογίες, θρησκείες, όλα. Τι γλώσσες, αγνώνουν τον άνω κυβερνήτη, έτσι, αγνώνουν τον άνω κυβερνήτη και κοιτάνε μόνο τα κάτω. Κοιτάζοντας κάτω θα μείνουν εκεί κάτω, θα μείνουν. Προς τα κάτω θα πάνε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, μας πήρατε. Η Ελλάδα δεν πολιτοποιείται. Η Ελλάδα και ο Έλληνας δεν πολιτοποιείται, δεν κομποστοποιείται. Ο Έλληνας, η Ελλάδα, η ελληνική παιδεία, η ελληνική ψυχή, το ελληνικό πνεύμα δεν μπαίνει σε καλούπια. Κοιτάξτε. Όποιος προσπάθησε να το βάλει σε καλούπια, προσπάθησε και σπάσαν τα καλούπια. Εγώ θα έλεγα πως όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί, θα έχουν στεναρά, θα ενωθούν. Βεβαίως. Και θα κάνουν μια στεναρή αντίσταση εναντίον των σχεδίων του Αντιχρίστου. Βέβαια. Και οι Ρώσοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πει την τελευταία λέξη, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό,
Οι Ρώσοι δεν έχουν πει την τελευταία λέξη ακόμα. Ούτε έτσι. Κάτω. Ούτε κάτω στην Ιερουσαλήμ, ούτε πουθενά. Λοιπόν, δεν έχει μιλήσει κανείς. Έχει τώρα να έχει πίσω ουρά, η Αχλάδα, η ουρά. Υπάρχει ουρά από πίσω. Θα δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως. Είμαστε αισιόδοξοι πάντως. Θα μιλήσουμε για την αισιοδοξία, απλά να υπενθυμίσουμε ότι βλέπετε τη σημερινή εκπομπή που μιλάμε για το θέμα της αισιοδοξίας και υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι ένα από τα πέντε βιβλία μου, σημερινή εκπομπή, διαγωνίζεται και μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να δηλώνετε συμμετοχή στο 210-34-89-166 όπου μπορεί να ρωτήσετε πληροφορίες και για τα υπόλοιπα τέσσερα βιβλία που εγώ έχω γράψει, τα οποία θεολογικά αλλά και φιλοσοφικά. Μιλάμε λοιπόν για την αισιοδοξία, που ύμνησαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι, μας μίλησε ο Πλάτωνας στον Τίμιο, μας μίλησε ο Αριστοτέλης, μας μίλησε ο Καρτέσιος, μεγάλοι και σημαντικοί φιλόσοφοι, μας μίλησαν για την ωραιότητα του κόσμου, ο Λέιμνιτς, ο Σέλεϊ, πολύ σημαντικοί λοιπόν φιλόσοφοι, μίλησαν για το αισιόδοξο πνεύμα και περίπου στην φιλοσοφία μετά τον 18ο αιώνα εντάχθηκε και εισήχθηκε η αισιοδοξία και το ρεύμα αυτό της αισιοδοξίας. Μιλάμε λοιπόν για το πάθος της ζωής. Βλέπουμε, κύριε Ατζαγλή και κύριε Σκέλα, ότι το πάθος της ζωής ενυπάρχει μέσα σαν φλόγα, μέσα στον άνθρωπο. Βλέπουμε ότι είναι ένα στοιχείο που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Εμείς λοιπόν μιλάμε εδώ το πάθος, δεν μιλάμε για τα πάθη υπό την έννοια των αμαρτιών, μιλάμε για τα πάθη, το πάθος για τα γράμματα, το πάθος του ανθρώπου για τις τέχνες, για το ωραίο, για τον Θεό, για τον έρωτα, για τον Θεό. Μιλάμε για τα ωραία πάθη ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι πριν από λίγες μέρες γευτήκαμε την πιο μεγάλη αισιόδοξη γιορτή, τη γέννηση του Χριστού. Γιατί πλέον με τη γέννηση του Χριστού, ή μάλλον με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για τη γέννηση του Χριστού, πλέον ήταν δεδομένο ότι πλέον το ανθρώπινο γένος, ο άνθρωπος, έχει σωσμό. Σώζεται πάλι. Δράτω με τις ευκαιρίες, κύριε Σκέλα, και με τις ευχές του κύριου Φουντουλάκη, να πούμε δύο λόγια για το Ευαγγέλιο των Φώτων. Μισό λεπτό, θα σας δώσω σε ένα λεπτό. Εντάξει. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μπορώ να σας δώσω μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σικέλας και ο κύριος Αντζακλής, αφού σας συγχαρώ όλους, το μήνυμα της αισιοδοξίας. Ναι. Αφού ο Ιησούς Χριστός ήλθε, καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να προτείνω, κύριε καθηγητά, ότι επειδή πέφτουν πολλά θέματα και ο ένας ρωτάει για την κάρτα, άλλο για κάτι άλλο, και ο χρόνος περνάει. Είναι αναπόφευκτο. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα. Όποιος θέλει για την κάρτα να μην συνδέεται, να γίνει κάποτε αλλού. Τώρα, πολύ σύντομα. Συγχαίρω αυτά που είπε ο κύριος Αντζακλής, ότι συνηθίζει ενώ η άκρη λέει πώς να σκεπτόμαστε και πώς να μιλάμε για να έχουμε τον Θεό της ειρήνης. Και παράλληλα στο τέλος, το μεγαλύτερο μήνυμα είναι στην Αποκάλυψη. Γιατί? Διότι του είπε να γράψει όσα είδε, όσα είναι και όσα θα γίνουν. Και στην αρχή η Αποκάλυψη λέει, μακάριος ο αναγιγνώστων, λέει κύριε Φουντουλάκη, λέει ο ερμηνεύων που υπάρχουν 300.000 ερμηνείες, λέει μακάριος ο αναγιγνώστων. Εκεί λοιπόν δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Και είχα πει σε μια εκπομπή με τον εκλεκτό, τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, η λέξη όρος Αντίχριστος, θα συμφωνήσω και ο Σαντιακλής, δεν υπάρχει μέσα στην Αποκάλυψη. Υπάρχει στην επιστολή του Ιωάννου. Να τελειώσω. Ναι, ναι. Υπάρχει από τον Ιωάννη. Ναι, έτσι, έτσι. Έμεσα υπάρχει. Άρα περιμένουμε τον Χριστό. Έτσι. Όσον αφορά για αυτά που είπε, θα του ερχομού, θα πρέπει να γίνει μια άλλη εκπομπή και να δώσετε το βήμα σε αυτούς που έχουν συγκεκριμένες θέσεις και όχι ούτε δογματικές ούτε κάτω από μια ταμπέλα, αλλά κάτω από το φως της Αγίας Γραφής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ιησούς ήρθε, καλή χρονιά σας. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά. Πολύ γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχω μια την θέλω. Γιατί
τσιπάκι, με διαμέσου του εμβολίου. Περάστε το τσιπάκι, είναι με μορφή DNA, είναι προηγουμένης τεχνολογίας και στους περισσότερους Έλληνες. Γι' αυτό παίρναν το τηλέφωνό τους, το όνομά τους και είχαν και τον αριθμό τους που περάσανε. Γι' αυτό μπορεί να γίνει του από καθέδρας, γιατί ο καθένας δεν μπορεί κάτι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν εντάξει, γίνεται, κυρία μου, ακούστε. Ναι. Θα σας πω δύο λόγια για να ησυχάσετε. Ναι. Εάν σας πιάσουνε, σας δέσουνε και σας βάλουν το τσιπάκι με το ζόρι, δεν πιάνετε σαν τσιπάκι αυτό, διότι ο Θεός θα το κάνει ανενεργές. Μακάρι, ναι. Με λίγα λόγια, αυτοί που θα πάρουν το τσιπάκι θα το πάρουν με τη βούλησή τους. Είπε ο κύριος Σικέλας προηγουμένως ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και βούλεται. Βούλεται. Θα πάνε οι άνθρωποι και θα πούνε: σας παρακαλούμε. Σας παρακαλούμε πολύ, έχουμε κάνει αίτηση εδώ και ένα χρόνο. Βάλτε μας το τσιπάκι εδώ στο χέρι. Το θέλουμε τώρα εδώ για να κάνουμε τις δουλειές μας. Δεν πρόκειται να έρθουν να μας το βάλουν με το ζόρι. Αυτό μην το νομίζετε. Ούτε οι γιατροί πρόκειται να κάνουν μια παγκόσμια τέτοια συνωμοσία και να βάζουν στους ανθρώπους τσιπάκι, ας πούμε, κλπ. Κάτι είναι, κάνανε τότε. Κάτι κοιτάξτε, κάνανε με αυτό το εμβόλιο. Είναι τραβηγμένα πράγματα. Πολύ απλά. Χρήματα. Σε φωτογραφία πώς είναι. Πολύ απλά χρήματα. Δεν πιάνετε, δεν πιάνετε. Ναι, είναι ανενεργές. Να είστε απλά. Καλά, καλή χρονιά, σε ευχόμαστε. Ολόψυχα χρόνια πολλά. Ας απαντήσουμε στον προηγούμενο αγαπητό φίλο, ο οποίος φαίνεται συγκροτημένος άνθρωπος πανεπιστημιακός, ίσως είναι, ότι εδώ δεν είναι καθέδρα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε μια κατάσταση και να πούμε σε όλους τους τηλεθεατές: κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα και θα πάτε εκεί. Γι' αυτό ας κάνει λίγη υπομονή και ας ανεχθεί, γιατί κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ένα πόνο και θέλει να τον βγάλει εκείνη την ώρα. Αυτό έχει αξία στην εκπομπή. Ναι, για να δούμε τον καθένα τι έχει. Αν τον βάλουμε να λέει ένα θέμα, τότε κάνουμε μια πανεπιστημιακή, όπως λέγεται, από καθέδρα, ας πούμε, και έχουμε τις ιδέες από κάτω και λέμε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, αυτό η εκπομπή ζωντανή έχει αυτά. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο είχε πει ότι να διαβάζουμε, είχε πει, θα ξεχάσω, ο Γέρον Πορφύριος, ότι διαβάζεται στην γλώσσα την αρχαία, στη γλώσσα αυτή η οποία είναι γραμμένη το Ευαγγέλιο. Βέβαια. Και όταν το ρωτήσανε, λέει, μα καλά, δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβετε. Βέβαια. Η γλώσσα έχει τέτοια δύναμη και το Ευαγγέλιο έχει τέτοια δύναμη, ώστε σιγά σιγά διαβάζοντας στο αρχαίο κείμενο καταλαβαίνουμε τις έννοιες πολύ βαθιά. Μα βοηθάει και το Άγιο Πνεύμα. Βοηθάει και το Άγιο Πνεύμα. Πείτε μας δύο λόγια του Ευαγγέλιου, κύριε Τσακλή, για να λοιπόν, έχουμε την Κυριακή των Φώτων μετά από λίγο. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε την αρχή του Ευαγγελίου, του καλού μηνύματος, όπως είπαμε, το Ευαγγέλεστε είναι το καλό μήνυμα. Όχι όλα τα άσχημα και τα κακά των τηλεοράσεων. Εδώ είπαμε ότι κανένα μας εξαιρείται, έχει άλλο προορισμό. Και περί της ελεύσεως του Χριστού θα μας πει το Ευαγγέλιο αυτό της Κυριακής πρώτης των Φώτων, περί ελεύσεως του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, έχει υποθεί. Υπό ειδική έννοια Υιός. Ο Υιός του Θεού, το άρθρο αυτό, κύριε Φουντουλάκη, κύριε Σκέλα, μονοπολεί το πρόσωπο του Χριστού. Είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού. Γιατί λέει ένας άλλος, και εμείς παιδιά του Θεού δεν είμαστε, υπό άλλη έννοια. Υπό ειδική λοιπόν έννοια το ο Υιός του Θεού μονοπολεί. Ο μοναδικός Υιός του Θεού, όπως είναι γραμμένος στους προφήτες. Ιδού εγώ, λέει ο Θεός, αποστέλλω τον άγγελόν μου. Δηλαδή, αγγελιοφόρο θα πει άγγελο, έτσι να μην το συγχύουμε με τους αγγέλους αυτούς που ξέρουμε, αλλά είναι αγγελιοφόρος, μπορεί να είναι και άνθρωπος. Γιατί εδώ πέρα στην περίπτωση είναι ο Ιωάννης, ο προφήτης. Πριν από σένα το Μεσσία τον εστέλνω, για να προπαρασκευάσει το δρόμο σου, την οδόν εμπροστέν σου. Ξέρετε, στις παλιές συνήθειες των αρχόντων και των βασιλιάδων, ήταν να τρέχει ένας νέος μπροστά από τον βασιλιά. Να πηγαίνει στην πόλη, μάλιστα βαστούσε και ένα μαντίλι το οποίο ανέμιζε στον αέρα και φώναζε. Ήταν ο Ντελάλης και έλεγε: ετοιμαστείτε, βγάλετε τα καλά χαλιά έξω και τα αρώματα και αυτά, και διότι έρχεται ο βασιλιάς. Έτσι, αυτός ο προπομπός λοιπόν του ταπεινού Ιησού είναι ο ταπεινός Ιωάννης. Ο οποίος πού βρίσκεται, όλοι ξέρουμε ότι αυτός βρίσκεται στην έρημο. Στην έρημο του Ιορδάνη λοιπόν. Ιορ και Δάνης είναι δύο ποταμοί που κάνουν τον Ιορδάνη. Οι πηγές του Ιορδάνη είναι Ιορ και ο Δάνης, γι' αυτό λέγεται Ιορδάνης. Λοιπόν, θα είναι μια φωνή στην έρημο που θα βοά. Έχουμε πάρει και εμείς το βονή φωόντα στην έρημο, αλλά λίγο διαφορετικό από ό,τι είναι. Παραφρασμένο λίγο. Παραφρασμένο. Λοιπόν, μια φωνή στην έρημο στον Ιορδάνη θα λέει: ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Κάντε ίσως και ομαλούς τους δρόμους που θα περάσει ο Κύριος. Έχετε δει όταν βγαίνει η πρώτη έξοδος, ο ιερέας βγάζει το Ευαγγέλιο. Μπροστά του προπορεύεται ένα παιδί με το κερί. Ναι, ναι. Αυτό το κερί συμβολίζει τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι ο προπομπός του Ευαγγελίου, δηλαδή λίγο πριν. Είναι ο κολοφόνας, ο μεγαλύτερος δηλαδή των προφητών. Μισό να ακούσουμε την τελευταία γραμμή για σήμερα και θα ολοκληρώσουμε. Ναι, καλησπέρα και καλή χρονιά. Μας ακούτε? Μάλιστα. Σας ακούμε, πείτε μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Με τα λόγια ευλόγησον, Κύριε, τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου.
στον πολύ αγαπητό κύριο Σκέλα, σε εσάς κύριε Χουντουλάκη και στον κύριο Ατζακλή, θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Αθηνά εκ μέρους μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και με το μήνυμα της αισιοδοξίας που έδωσε ο ίδιος ο κύριος μας, με την ταπεινότητα αυτή που κανένας μας σήμερα δεν εννοεί να ακολουθήσει. Όχι κανένας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, κάποτε αναζητώντας να διευρύνω τους ορίζοντές μου, βρέθηκα στα διαμερίσματα των ανακτώρων του μεγάλου Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όταν ο μικρός εκείνος στο δέμας Κορσικανός κυβερνούσε τον τότε κόσμο, αναφερόταν στην Ελλάδα γιατί είχε ρίζα και αίμα ελληνικό, όπως θα ξέρουν αυτοί που έχουν μελετήσει. Ο θετός του πατέρα Στεφανόπουλος, για να μην επεκταθώ, τον είχε φέρει στη στρατιωτική σχολή για να ανέλθει στα ύπατα αξιώματα και να γίνει αυτοκράτορας αυτός ο άνθρωπος που αγαπούσε την Ελλάδα, και αν συνέχιζε λίγο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είχε εξελιχθεί η μοίρα της Ευρώπης. Εύχομαι ό,τι καλύτερο ο Θεός να μας δίνει τη φώτιση που έχουμε ανάγκη, και πολλό δε μάλλον να μην παγώσει η αγάπη των πολλών, όπως είπε, έτσι, και έτσι. Τότε θα πληθύνει η ανομία. Να είστε καλά, καλή γενιά. Κύριε Τσακλή, ναι, ήρθε ο Ιωάννης λοιπόν και βάπτιζε στην έρημο, και κήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και πήγαιναν οι Ιουδαίοι και οι Ιεροσολυμίτες και βαπτίζονται όλοι στον Ιορδάνη ποταμό σε αυτόν και εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Εδώ έχουμε και την εξομολόγηση από τον Ιωάννη. Με πιέζουν, πρέπει σε μισή ώρα. Τελειώνουμε. Ο Ιωάννης φορούσε δερμάτινη ζώνη και ύφασμα από τρίχες καμήλας. Έτρωγε ακρίδες, που δεν ξέρουμε τι είναι οι ακρίδες, άλλοι λένε οι άκρες των χόρτων, άλλοι λένε οι ακρίδες που φαίνονται τα σύννεφα εκεί πέρα και τις έψινε ο Ιωάννης και τις έτρωγε. Και μέλι. Και είπε, αυτό και τελειώνουμε, μην κοιτάτε εμένα, έρχεται ο ισχυρότερός μου, αυτός που δεν είναι ικανός εγώ να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας εβάπτισα με νερό, αυτό που θα σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο, το οποίο θα καθαρίσει τις ψυχές σας. Εννοεί το χριστιανικό βάπτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να είστε καλά. Δεν έχουμε άλλο καιρό. Ναι, ευχαριστούμε κυρία Τζακλή, σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Κύριε Σκέλα, πείτε ένα λόγο. Καλή χρονιά, τίποτα, απλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Δεν αξίζει να υπάρχει απεσιόδοξία. Είμαστε για αισιόδοξα πράγματα και αισιόδοξα πρέπει να σκεφτόμαστε και να ζούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Κύριε Τζακλή, πείτε ένα νούμερο από το 1 στο 105 για να κερδίσει ένα σκατοβιβλίο. Από το 1 στο 105, ναι. 75. Ωραία, το 75 θα επικοινωνήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής με κάποιον αγαπητό φίλο ή φίλη, δεν γνωρίζω ποιος είναι, για να πάρει το βιβλίο μου «Η ουσία και θανασία της ψυχής», όπου υπάρχουν σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθήνων. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά μέσα τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά, γεια σας.